ήρθατε. Καλησπέρα, καλή αρχή. Καλό ξεκίνημα για εσάς και για τους τηλεθεατές. Να είστε καλά και για εσάς. Εκτός από το Με Άρεξε Εξωτερικών, είστε και γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην αναθεώρηση. Οπότε έχετε πολλές και καυτές ιδιότητες το επόμενο διάστημα. Έτσι? Θα έχουμε ένα ζεστό φθινόπωρο. Έτσι είναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη. Καταρχάς, μία εκτίμηση ούτως ή άλλως είχατε για καιρό πολύ. Το τιμόνι της ελληνικής διπλωματίας, μια εκτίμηση, αυτό που είναι η απορία όλων, πού το πάει ο Ερντογάν. Η Τουρκία έχει μια σταθερά αναθεωρητική πολιτική και το τελευταίο διάστημα, ακριβώς επειδή αισθάνεται απομονωμένη, γιατί πράγματι με την πολύ πετυχημένη πολιτική της τελευταίας περίοδου και με εργαλείο το ενεργειακό, ουσιαστικά πλήρως εκθέσαμε τις παράνομες αντίθετες με το διεθνές δίκαιο κινήσεις της Τουρκίας. Δεν βρίσκει αυτή τη στιγμή κανένα στήριγμα για να γκριζάρει είτε το Αιγαίο είτε την Ανατολική Μεσόγειο και ακριβώς για αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να δημιουργήσει αντιπερισπασμούς. Όπως είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, αυτά είναι κινήσεις που δίνουν κυρίως αδυναμία, όχι δύναμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργεί κινδύνους η κατάσταση αυτή. Καταρχάς, φαίνεται ότι έχουμε αυξημένες ροές στο μεταναστευτικό, το οποίο φαίνεται να θέλει να χρησιμοποιήσει εργαλειακά, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν η Τουρκία. Από εκεί και μετά η δική μας απάντηση πρέπει να είναι ψύχρεμη, όπως ήταν στο παρελθόν. Εμείς δεν θα επιδιώξουμε να κάνουμε φτηνή αντιπολίτευση, όπως πολλές φορές είχε επιχειρήσει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω για παράδειγμα ότι στο μεταναστευτικό έλεγε ότι οι αυξημένες ροές είναι αποτέλεσμα τάχα της πολιτικής ανοιχτών συνόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη ο κ. Κουμουτσάκος είπε το αυτονόητο, ότι είναι γεωπολιτικές οι συνθήκες και οι λόγοι που οδηγούν στην αύξηση αυτών των ροών. Μια μικρή οπισθοδρόμηση πάλι σε αυτή την παλιά κριτική, την εύκολη, είδα και μάλιστα από εκεί δεν το περίμενα, από τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι σοβαρός πολιτικός, ο οποίος σήμερα σε μια συνέντευξη είπε ότι αλλάζει τώρα η πολιτική της χώρας μας στο μεταναστευτικό, θα έχουμε καλύτερο έλεγχο του θαλάσσιου χώρου μας, που δεν ήταν ποτέ το ζήτημα. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα, να μην δίνουμε συγχωροχάρτη στην εργαλειακή πολιτική της άλλης πλευράς και να μην παίρνουμε ευθύνες που δεν μας ανήκουν. Ποτέ δεν ήταν ζήτημα καλύτερης επιτήρησης εκ μέρους μας του θαλάσσιου χώρου η ύπραξη των ροών αυτών. Ήταν εν μέρη λόγοι αντικειμενικοί που ανάγονται στις γεωπολιτικές συνθήκες, αφετέρου συνειδητή προσπάθεια εργαλειοποίησης από μεριά της Τουρκίας. Τώρα, υποθέτω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι σήμερα ο κύριος Ερντογάν μπορεί να λέει Α, αύριο μπορεί να λέει Β. Σημαίνει αυτό όμως ότι ειδικά στο θέμα του προσφυγικού, αντί η Ελλάδα να στρέφεται προς την Τουρκία και να προσπαθεί με κάποιο τρόπο να εξευμενήσει ή να συμφωνήσει με τον Ερντογάν, μήπως τελικά εκεί που πρέπει να στραφεί είναι προς την Ευρώπη? Το λέω γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα αναλάβει και μια πρωτοβουλία για τα ασυνόδευτα ανήλικα, τουλάχιστον εκεί οι εταίροι μας, να επιδείξουν τη στοιχειώδη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και αυτό είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Αυτό λέγαμε πάντοτε εμείς. Και αυτή είναι η βασική μας διαφορά σε σχέση με την στάση και την κριτική της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λέγαμε πάντα ότι το μεταναστευτικό είναι ευρωπαϊκό θέμα. Δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο αν υπάρχει ένας καλύτερος καταμερισμός βαρών ανάμεσα στις χώρες πρώτης υποδοχής, τις χώρες των συνόρων, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και τις υπόλοιπες χώρες. Και ουσιαστικά ασκούσαμε κριτική σε εκείνους τους πολιτικούς ηγέτες που ανήκουν στον ίδιο ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο με αυτόν της Νέας Δημοκρατίας, το Λαϊκό Κόμμα, τις απόψεις που είχε ο κ. Όρμπαν στην Ουγγαρία, τις απόψεις που εξέφραζε σε πιο ακόμα σκληρή δεξιά κατεύθυνση ο κ. Σαλβίνι στην Ιταλία. Δεν είναι θέμα λοιπόν ούτε αυστηρότερης νομοθεσίας για το άσυλο, γιατί προφανώς πρέπει να σεβόμαστε και το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν είναι ούτε θέμα να εξευμενήσουμε την Τουρκία, είναι θέμα να έχουμε μια σταθερή, συνεπή ευρωπαϊκή πολιτική. Κύριε Κατρούγκαλε, μια που λέμε για το προσφυγικό, έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση αργά, όπως την κατηγορείτε εσείς, την διαδικασία μετακίνησης στην ενδοχώρα των ομάδων εκείνων που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες, και βλέπουμε να εκδηλώνονται και οι πρώτες αντιδράσεις. Είχατε κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση ότι είτε κάλυπτε είτε πολλές φορές υποδάβλιζε και όλα τις αντιδράσεις. Εσείς τώρα, αν αύριο πάτε στον Καραβόμηλο, που είδαμε μέχρι και παπάδες να κάνουν δηλώσεις ότι δεν θέλουν πρόσφυγες στην περιοχή τους, τι θα λέγατε στην τοπική κοινωνία που έχετε, ας πούμε, την άνεση των εδράνων της αντιπολίτευσης? Πράγματι, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία πληρώνει τον φόρο της υποκρισίας της στο προηγούμενο διάστημα. Πιο κραυγαλαία περίπτωση σε αυτό είναι προφανώς η Συμφωνία των Πρεσπών, που ενώ μίλαγαν για μειοδοσία και που μίλαγαν για προδοσία,
τώρα ουσιαστικά λένε θέμα είναι να εφαρμοστεί έστω το δυνατόν αυστηρότερα. Ναι. Και κάτι τραβλίζουν και για τον brand name των προϊόντων, κάτι που ούτως ή άλλως προέβλεπε η συμφωνία. Εμείς δεν πρόκειται να έχουμε άλλη φωνή τώρα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Προφανώς, όταν ζητάμε αλληλεγγύη στην Ευρώπη, πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη και εμείς ίδιοι. Και οι λαϊκές κοινωνίες, ο μέσος άνθρωπος την έδειξε αυτήν την αλληλεγγύη. Ο φούρναρης που έφτιαχνε 50 παραπάνω ψωμιά για να τα μοιράσει, ναι, στη Λέσβο. Ανάλογα είδα ακόμα και σε νησιά που δεν τα ξέραμε προηγουμένως. Η μέση αντίδραση ανθρώπων που έχουν στην οικογένειά τους άλλους στο παρελθόν που ήταν μετανάστες και πρόσφυγες, όπως είναι πολλές ελληνικές οικογένειες, δεν μπορεί παρά να είναι με την αλληλεγγύη. Άλλωστε είναι εγγεγραμμένη στο DNA μας, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, η προσφυγιά, έτσι. Στην ιστορία μας. Στην, ναι, ιστορία μας, ιστορία... και στην κοινωνική μας συνείδηση. Ναι, όντως, όντως. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, φαντάζομαι όλη αυτή η συζήτηση για το τι έκανε η κυβέρνηση, για το αν τώρα έρχεται στα λόγια του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δεν σβήνει ότι και επί των ημερών σας η κατάσταση στη Μόρια δεν ήταν κολακευτική. Ή διαβάζω και σε ρεπορτάζ διάφορα ερωτήματα του τύπου, αφού ήταν μία μόνιμη διαχείριση η προσφυγική κρίση, για ποιο λόγο, ας πούμε, συνεχίστηκαν οι απευθείας αναθέσεις για τη σύντηση των προσφύγων. Είναι κάποια ερωτήματα. Υποθέτω, ας πούμε, ότι η κατάσταση στη Μόρια δεν σας κάνει ως αριστερό να αισθάνεστε περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο υποδεχόταν η χώρα μας. Ότι χρειάστηκε να διαχειριστούμε καταστάσεις που ξεπερνούσαν τα όρια, ναι, των δυνατοτήτων της χώρας μας. Και γι' αυτό μιλάμε για την ανάγκη να γίνει ευρωπαϊκό θέμα. Mm-hmm. Εμείς δεν είχαμε αφήσει όμως ποτέ, εκτός από την έκρηξη του 2015, να φτάσει στους 10.000 οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στη Μόρια. Και εκεί η κριτική που ασκούμε στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο πολύ της καθυστέρησης, είναι του μπροσπίσω. Οι πρώτες ανακοινώσεις, θυμόσαστε, ήταν ακριβώς για να μην δημιουργήσουν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και φανούν αντιφατικοί με αυτά που έλεγαν. Ναι. Οι πρώτες εξαγγελίες είναι δεν θα μεταφερθεί κανένας από τα νησιά στην Ερδοχώρα. Και όταν φυσικά είδαν ότι αυτό οδηγεί σε έκρηξη στα νησιά, οδήγησαν σε αυτό το μπρος-πίσω που πολλές φορές χαρακτηρίζει την κυβερνητική πολιτική σε πολλά θέματα και στην εξωτερική πολιτική και που απλώς δεν φτάνει στα αυτιά των περισσότερων Ελλήνων λόγω της υπεροπλίας της μηντιακής που έχει η Νέα Δημοκρατία. Μία υπεροπλία, βέβαια, για να τα λέμε, ώρα που ήσασταν 4,5 χρόνια κυβέρνηση, ενισχύθηκε, έτσι. Μα προφανώς, γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ απλό. Η δεξιά παράταξη, ακριβώς επειδή εκφράζει τα συμφέροντα των ισχυρών, ναι, δεν έχει ανάγκη να φτιάξει κοινωνικές συμμαχίες από τη βάση. Οι ισχυροί έχουν μόνοι τους τις κοινωνικές συμμαχίες και τους προσφέρουν. Στην Ελλάδα, αυτό που σας λέω είναι γενικό, ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Mm-hmm. Στην Ελλάδα είχαμε και το επιπλέον ζήτημα της διαπλοκής. Ότι υπήρχαν οικονομικά συμφέροντα που δεν πλούτιζαν κυρίως μέσω της αγοράς, αλλά μέσω της κρατικοδίαιτης δραστηριότητάς τους. Αυτή είναι φυσική σύμμαχη μιας δεξιάς σαν την ελληνική. Και δεν είναι εύκολο αυτό να σπάσει μόνο μέσα σε μια τετραετία. Τώρα, για να περάσουμε λίγο στα θεσμικά, στην άλλη σας ιδιότητα, που θα είστε, ας πούμε, η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ στη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, μένει να οριστεί, αλλά ήμουν γενικό εισηγητής την προηγούμενη φορά. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς πώς σχολιάζετε την προαναγγελία του κυρίου Μητσοτάκη ότι είτε η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο είτε δεύτερο κόμμα. Εάν πάμε σε εκλογές απλής αναλογικής, αυτό αυτομάτως σημαίνει διπλές εκλογές. Πώς προεξοφλεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι το αποτέλεσμα εκλογών με απλή αναλογική δεν θα μπορέσει να αναδείξει βιώσιμη κυβέρνηση συνεργασίας, λέμε εμείς, γιατί ακριβώς αυτό το σκοπό είχαμε για την απλή αναλογική. Υποθέτω προεξοφλεί ότι ο ίδιος δεν θέλει να κάνει μεγάλο συνασπισμό με εσάς. Είτε είναι πρώτο είτε δεύτερο κόμμα. Αλλιώς δύσκολα θα βγαίνουν τα κουκιά, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Να σας πω το παράδειγμα της Πορτογαλίας που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Το 2015 η δεξιά στην Πορτογαλία βγήκε πρώτη. Ναι. 38%. Οι σοσιαλιστές βγήκαν δεύτεροι, 32%. Θυμίζουν κάτι αυτά τα ποσοστά τις τελευταίες εκλογές. Η αριστερά πήρε 10%. Ποιος έκανε κυβέρνηση? Όχι η δεξιά, αλλά η συμμαχία σοσιαλδημοκρατών και αριστεράς που το άθροισμά της 42% ήταν παραπάνω από το 38%. Έχω βεβαιότητα ότι δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα στις εκλογές, όποτε και αν συμβούν, εάν δεν συμβούν φυσικά, το επόμενο τρίμηνο που υπάρχει αυτός ο μήνας του μέλητος. Ναι. Ακριβώς γιατί έχει φανεί η ταξικότητα της πολιτικής της, ότι η ανάπτυξη που λέει ότι θα φέρει δεν θα είναι για όλους, αλλά θα είναι για λίγους. Όμως, δεν δικαιούται κανείς, εγώ λέω υποθέτω, δεν είναι, αυτή είναι η πολιτική μου θέση, δεν δικαιούται κανείς, ειδικά όταν είναι πρωθυπουργός, να μιλάει με έναν τρόπο σαν να θεωρεί ότι θα είναι πάντοτε ο ίδιος νομέας της εξουσίας. Και ειδικά όταν προέρχεται από μια της οικογένειας που διαχρονικά θεωρούσαν ιδιοκτησιακό τους δικαίωμα το να είναι κυβέρνηση στη χώρα. Επομένως, το αν θα γίνουν διπλές εκλογές δεν εξαρτάται από τον κύριο Μητσοτάκη, εξαρτάται από τον ελληνικό λαό και τα αποτελέσματα που θα φέρει με το σύστημα της απλής αναλογικής. Που θυμίζω, είναι το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία, στην Πορτογαλία που ανέφερα σαν παράδειγμα, σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες, στην Ολλανδία.
Εσείς τι καταλάβατε από όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για την ψήφο των αποδήμων? Είχαμε σήμερα και μια συνέντευξη του αρμόδιου υπουργού του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος είπε ότι μέσα τον Οκτώβριο θα έρθει στην Βουλή το νομοσχέδιο. Και αναρωτιέμαι αν συνεχίζετε να υποψιάζεστε μια επιχείρηση, μια απόπειρα αλλίωση του εκλογικού σώματος. Το έχει υπονοήσει και μάλιστα το έχει απλώς υπονοήσει, σχεδόν πύρητα ο κ. Βορύδης, ότι είναι μια από τις θεσμικές αλλαγές που θα αποκλείσουν μια για πάντα την αριστερά από το να έχει πρόσβαση στην εξουσία. Δεν μας νοιάζουν τα μικροπολιτικά όμως. Γιατί αλήθεια προεξοφλείται ότι δεν ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ οι ομογενείς, οι απόδημοι μάλλον? Δεν το προεξοφλώ καθόλου. Και ακριβώς εμείς ήμασταν η μόνη κυβέρνηση που με δύο θεσμικές πρωτοβουλίες έθεσε το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων. Η μία ήταν η επιτροπή που δημιούργησε το Υπουργείο Εσωτερικών, ναι, υπό τον Αλέξη Χαρίτση, μάλιστα με πρόεδρο έναν που κάθε άλλο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποκληθεί, τον καθηγητή κύριο Αλιβιζάτο, που κατέληξε σε ένα συγκεκριμένο πόρισμα, mm-hmm, και η δική μας η πρόταση στη συνταγματική αναθεώρηση που δίνει για πρώτη φορά χειροπιαστά δικαίωμα ψήφου στους ομογενείς. Άλλο όμως είναι αυτό, άλλο είναι να προσπαθήσεις να χρησιμοποιήσεις, να εργαλειοποιήσεις, mm-hmm, την ψήφο ανθρώπων που μπορεί να αγαπάνε την Ελλάδα περισσότερο από μένα και από εσάς. Άρα υποθέτω ότι για εσάς αυτό το θέμα η κόκκινη γραμμή είναι να μην μπορούν με επιστολική ψήφο να ψηφίζουν ως εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς τους καταλόγους. Δεν μας ενδιαφέρουν τα τεχνικά θέματα. Αν τα θέματα είναι τεχνικά μπορούν να λυθούν. Ναι. Μας ενδιαφέρει η πολιτική. Η πολιτική είναι λοιπόν να μπορεί το εκλογικό σώμα όλων εμάς που κινούμαστε, mm-hmm, και αντιλαμβανόμαστε την πολιτική ζωή στην Ελλάδα, να μπορεί να εκφράζεται με έναν τρόπο καθαρό. Αυτό θέλουμε λοιπόν να υπάρχει. Τι σημαίνει καθαρό? Δηλαδή, ας πούμε, πρέπει να μπει, πολλές χώρες έχουν μια ρήτρα. Πόσα χρόνια μπορείς να ψηφίζεις για την κυβέρνηση της χώρας σου που λείπεις από την χώρα αυτή? Φαίνεται να υπάρχει μία γνώμη στο ελληνικό συνταγματικό δίκαιο ότι, ναι, δεν μπορεί να επιβληθούν τέτοιοι περιορισμοί στο εκλογικό σώμα. Mm-hmm. Επίσης έχουμε ως δεδομένο ότι Έλληνα θεωρούμε οποιονδήποτε είχε Έλληνα πρόγονο. Ναι. Ακόμα και αν αυτό είναι πριν από 2, 3, 4 γενιές, δηλαδή... Αυτός δεν έχει ηθαγένεια όμως, δεν μπορεί να ψηφίσει. Όχι, αυτό λέω. Αυτός ο οποίος μπορεί να αποδείξει ελληνική καταγωγή, ναι, έχει δικαίωμα να πάρει ηθαγένεια, έχει δικαίωμα να έχει διαβατήριο, mm-hmm, και από τη στιγμή που κάποιος έχει ηθαγένεια και διαβατήριο, μπορεί να εγγραφεί σε εκλογικούς καταλόγους. Γι' αυτό το λόγο, αυτό λοιπόν το ζήτημα του πώς θα δώσεις ψήφο, λόγο στους ομογενείς, χωρίς όμως να αλλοιώσεις τα χαρακτηριστικά του εκλογικού σώματος, έχει οδηγήσει χώρες που έχουν όμοια χαρακτηριστικά με εμάς, δηλαδή μεγάλη διασπορά, όπως είναι η Ιταλία, αλλά και χώρες όπως η Γαλλία, ναι, να έχουν ένα σύστημα που οι ομογενείς ψηφίζουν στον τόπο εγκατάστασής τους για ένα εκπρόσωπό τους. Δηλαδή, οι Έλληνες στη Βόρεια Αμερική θα ψηφίζουν για να έχουν ένα εκπρόσωπο βουλευτή, mm-hmm, της Βόρειας Αμερικής, ο οποίος, ναι, θα έρχεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό προτείναμε εμείς στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι μια καθαρή λύση που και δίνει φωνή, mm-hmm, στους ομογενείς και δεν επιτρέπει να υπάρχει αλλίωση των χαρακτηριστικών του κάθε αυτού εκλογικού σώματος. Τώρα, διάβασα χθες τη δήλωσή σας σχετικά με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, mm-hmm, του θέματος. Μπορούμε νομίζω να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι καλό ένας πρόεδρος δημοκρατίας να εκλέγεται με 151 ψήφους, αν και έχει ξαναγίνει και με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά τις εκλογές του 1990, αλλά τέλος πάντων. Όχι, 153 κιόλας νομίζω. Ήταν και δύο μουσουλμάνοι. Μισό λεπτό να εξηγήσουμε γιατί, ναι, έγινε τότε. Το Σύνταγμα μας θέλει πράγματι να εξαντλείται κάθε δυνατότητα, ναι, ο πρόεδρος δημοκρατίας να εκλέγεται με ευρείες συνενέσεις, και αν αυτό αποτύχει, στο παρελθόν προβλέπονταν εκλογές, mm-hmm, και μετά τις εκλογές 151 ψήφους. Τώρα η Νέα Δημοκρατία θέλει να μην γίνεται αυτή η προσπάθεια. Να μην απειλείται κάποιο άλλο γεγονός και μια απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 151 να μπορεί να εκλέγει πρόεδρο. Αυτό έχει δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι το προφανές αυτό που είπατε, ότι ο πρόεδρος δημοκρατίας από τη φύση του, ως ρυθμιστής του πολιτεύματος, πρέπει να είναι πάνω από τα κόμματα. Ναι. Να μπορεί να εκφράζει όλους τους Έλληνες. Δεν μπορεί επομένως να είναι υποχείριο μιας απλής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο που δεν το ξέρουν οι περισσότεροι τηλεθεατές. Πολλές φορές και εσείς το έχετε ξεχάσει, οι δημοσιογράφοι του ρεπορτάζ του συγκεκριμένου. Η Νέα Δημοκρατία το 2014, ναι, επί Προέδρου Σαμαρά, είχε προτείνει ως λύση ακριβώς αυτό που προτείνουμε και εμείς τώρα. Δηλαδή, να μην τελειώνει η ζωή της Βουλής όταν δεν μπορούμε να τα βρούμε σε συνενέσεις. Πράγματι, αυτό δημιουργεί ανομαλίες, ναι, στον κοινοβουλευτικό κύκλο. Mm-hmm. Εάν λοιπόν έλεγε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας το 2014, που δεν υπογραφόταν μόνο από τον κύριο Σαμαρά, αλλά και από τον κύριο Μητσοτάκη, αν δεν μπορεί
να τα βρει ο πολιτικός κόσμος σε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, mm-hmm. να γίνεται άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους υποψηφίους. Ναι. Εμείς ουσιαστικά μια παραλλαγή αυτής της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας προτείνουμε, και επειδή δεν θέλουμε να πηγαίνουμε αμέσως στο εκλογικό σώμα, είπαμε να υπάρχουν περισσότερες προσπάθειες ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν αυτές οι αναγκαίες πλειοψηφίες και μόνο ως άσχατη λύση να πηγαίνουμε στην άμεση εκλογή. Δεν θέλουμε όμως σε καμία περίπτωση mm-hmm. να ευτελιστεί ο θεσμός του Προέδρου, ούτε να εργαλειοποιηθεί, να γίνει εργαλείο στο παιχνίδι εξουσίας οποιοδήποτε κόμματος. Δεν θα υπάρχει ένα θέμα όμως αλλίωσης του πολιτεύματος αν έχουμε έναν πρόεδρο εκλεγμένο από το λαό και απέναντι μία επίσης κυβέρνηση εκλεγμένη από το λαό? Όχι, γιατί βλέπουμε ότι πολλές δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. κοινοβουλευτικές, mm-hmm. όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Αυστρία, καλές δηλαδή δημοκρατίες, ναι. έχουν άμεση εκλογή του Προέδρου από το εκλογικό σώμα, χωρίς αυτό ούτε να οδηγεί σε κάποια διαρχία, που ήταν ο παλιός φόβος των συνταγματολόγων, ούτε σε καμιά σύγκρουση αρμοδιοτήτων, ούτε πολύ περισσότερο στην ιδιαίτερη ενίσχυση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντίθετα, ο μόνος πρόεδρος που είδαμε να ενισχύει ουσιαστικά μόνος του και λόγω της συγκυρίας στις αρμοδιότητές τους, είναι ο Ιταλός πρόεδρος, που δεν εκλέγεται απευθείας, ναι. αλλά εκλέγεται από τη Βουλή. Ωστόσο, ξέρετε πολύ καλά ότι έτσι όπως τα έφερε το πράγμα, και αφού το συγκεκριμένο άρθρο έχει πάρει 180 και άρα τώρα μπορεί να αναθεωρηθεί με απλή πλειοψηφία, και το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Ως εκ τούτου, θα σας ρωτήσω, το χειρότερο για σας είναι ένας πρόεδρος που θα έχει εκλεγεί με 151 ή 155 ψήφους, ή να συνεχίζουν τα κόμματα να εργαλειοποιούν αυτή την ιστορία για να οδηγούν τη Βουλή σε διάλυση και σε εκλογές? Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε πει από την αρχή mm-hmm. ότι εμείς θέλουμε να σταματήσει αυτή η πρακτική, που πράγματι είναι αντικοινοβουλευτική, mm-hmm. να σταματάει η θητεία μιας Βουλής. Και γι' αυτό έχουμε προτείνει τη συγκεκριμένη πρόταση, και γι' αυτό σε νεκρό πολιτικό χρόνο είχε πει ότι εμείς ούτως ή άλλως θα ψηφίζαμε ξανά τον Κώπη Παυλόπουλο, γιατί ήταν ένας καλός πρόεδρος. Εμείς επομένως δεν τζογάρουμε πολιτικά, δεν θέλουμε να παίξουμε. Και ως προς το τι μπορεί να γίνει στην αναθεώρηση, σας θυμίζω ότι είχαμε μια διαφορά νομικής φύσης, mm-hmm. αλλά πολύ ουσιώδη με τη Νέα Δημοκρατία. Για το εάν η πρώτη Βουλή δεσμεύει τη δεύτερη. Ακριβώς. Αυτό το ανώτατο δικό δικαστήριο mm-hmm. έχει νομολογήσει υπέρ της άποψής μας, δηλαδή ότι η πρώτη Βουλή αναθεωρητική δεσμεύει τη δεύτερη, όχι με την έννοια ότι θα κάνει η δεύτερη Βουλή ό,τι είχε πει η πρώτη, αλλιώς δεν θα είχαν νόημα οι εκλογές. Αλλά δεν μπορεί η δεύτερη Βουλή να λειτουργήσει αντίθετα mm-hmm. από αυτό που είχε προτείνει η πρώτη. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα από τα αντικείμενα μάχης στην mm-hmm. επόμενη διαδικασία της αναθεώρησης. Εμείς σας είπα, κινούμαστε με βάση αρχές. Αρχές δημοκρατικές και αρχές σεβασμού των θεσμών mm-hmm. προκειμένου της Προεδρίας της Δημοκρατίας, και περιμένουμε και από τους πολιτικούς μας αντίπολους να κάνουν το ίδιο. Πώς θα αντιδράσετε αν υπάρξει προσπάθεια να πέσει το όριο που υπάρχει, το ελάχιστο όριο για να ισχύει ένας εκλογικός νόμος από τις αμέσως επόμενες εκλογές? Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει το σενάριο το περίφημο του συνταγματικού bypass, δηλαδή η προϋπόθεση για 200 ψήφους να γίνει 180 ψήφους, ούτως ώστε μετά ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με το κοινάλι να μπορέσουν να περάσουν νόμο και να μην ισχύσει ποτέ ο δικός σας, η απλή αναλογική. Αυτό θα ήταν έσχατος τυχοδιοκτισμός, mm-hmm. γιατί θα ήταν τόσο κραυγαλαία αντισυνταγματικό που θα ισοδυναμούσε στην πραγματικότητα με, δεν θέλω να χρησιμοποιώ βαριές εκφράσεις, πάντως με πάρα πολύ σοβαρή παραβίαση του συντάγματος. Και ευτυχώς ναι. στην συνέντευξη, όχι στην ομιλία, ο Πρωθυπουργός δεν υποστήριξε ότι δεν θα υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ναι. 200 βουλευτές είπε ότι θα χρειαστούν, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Και δεν μπορούσε ποτέ να εξηγήσω γιατί θα ήταν τέτοια τερατώδης παραβίαση του Συντάγματος. Ακόμα και αυτοί που υποστηρίζουν ότι η δεύτερη αναθεωρητική βουλή μπορεί να κινηθεί σε άλλη κατεύθυνση από την πρώτη, ναι. όλοι τουλάχιστον οι συνταγματολόγοι παραδέχονται ότι δεν μπορεί να τεθεί για πρώτη φορά θέμα που δεν είχε τεθεί στην προηγούμενη. Mm-hmm. Κανείς δεν είχε θέσει στην προηγούμενη βουλή το ζήτημα του να αλλάξει αυτός ο συγκεκριμένος αριθμός, οι 200 να γίνουν 180. Δεν μπορεί να βγει επομένως αυτό το ζήτημα σαν αλλαγός έξω από το καπέλο ενός ταχυδακτυλουργού. Είπατε πριν ότι επαναλάβατε μάλλον αυτό που είχε πει και ο κύριος Τσίπρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον κύριο Παυλόπουλο για την επανεκλογή του. Επειδή έχει αρκετούς μήνες που το έχει πει αυτό, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό ισχύει, με δεδομένο ότι έχει μεσολαβήσει μια λεπτομέρεια, ότι δηλαδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ άλλη ήταν η ερμηνεία η νομική που κάνατε εσείς, παρέπεμψε στις ελληνικές καλένδες τις δικές σας προτάσεις και επιλογές της κυβέρνησής σας για τον Άριο Πάγο και άφησε τον κύριο Μητσοτάκη από την αρχή
αρχή να εκκινήσει τη διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση του Προέδρου μας από αυτού του θέματος. Mm-hmm. Προφανώς και πάλι δεν είναι μόνο ζήτημα ενός ανθρώπου, δεν είναι ενός ανδρός αρχή η λειτουργία ενός δημοκρατικού κόμματος. Mm-hmm. Εγώ σας είπα το τι συμβαίνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Όταν θα έρθει η στιγμή της εκλογής, προφανώς θα υπάρχουν και άλλες. Θα αντιμετωπίσουμε ξανά το ζήτημα. Η προσωπική μου, εντελώς προσωπική μου γνώμη, είναι ότι λαμβάνοντας όλα υπόψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκπλήρωσε θεσμικά το ρόλο του. Τώρα, να περάσουμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, όλη αυτή η συζήτηση για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, το γιατί χάσατε κτλ., να την περιμένουμε μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά τη Διεθνή Έκθεση. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, συμφωνήσατε πάνω κάτω όλοι να σταματήσει αυτή η συζήτηση ώσπου να ανοίξει τα χαρτιά του ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θέλουμε να αποφύγουμε την εσωστρέφεια του να συζητάμε για ένα αποτέλεσμα που ναι, μεν συνιστούσε ήττα για μας, αλλά επίσης και ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό αποτέλεσμα που μας επιτρέπει να είμαστε ο άλλος πόλος στο νέο πολιτικό δίπολο που δημιουργήθηκε. Για μας τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι πώς θα μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε αυτή τη σημαντική εκλογική επιρροή και κακά τα ψέματα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, στην επιρροή που έχει ο πρόεδρός μας, με τις οργανωτικές μας δυνάμεις που παραμένουν πολύ φτωχές, σαν να είμαστε ακόμα ένα κόμμα του 4%. Ναι. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, επειδή εμείς δεν θέλουμε απλώς να γράφουμε εικονικά μέλη, ανθρώπους που απλώς θα κάνουν like στις προτάσεις μας, τέτοια θέματα όπως αυτό του τι έφταιξε, πώς πρέπει να είναι η νέα στρατηγική μας, μοιραία θα είναι στο τραπέζι των συζητήσεων. Γιατί πώς αλλιώς μπορούμε να ζητήσουμε από ανθρώπους να έρθουν να υποστηρίξουν το νέο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν τους λέμε και τι πρόκειται να κάνουμε. Εσείς όλη αυτή τη συζήτηση περί κινδύνου πασοκοποίησης κλπ., πώς την αντιμετωπίζετε, αλήθεια? Μα πιστεύω ότι ακριβώς όταν ακόμα γίνεται μαζικότερο, τόσο λιγότερο κινδυνεύει να εκφυλιστεί είτε σε ελιτιστικές τροχιές, είτε να χάσει την λαϊκότητά του. Και αυτή τη στιγμή κανείς δεν θέλει από όσους είναι μέλη μας και στελέχη μας μια επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ άλλαξε όνομα, όπως γνωρίζετε. Αυτό που επιδιώκουμε επομένως είναι να παραμείνουμε κόμμα της αριστεράς, αλλά να μπορέσουμε να εκφράσουμε το σύνολο της δημοκρατικής παράταξης. Λέω πολλές φορές, μέχρι τις παρυφές της συντηρητικής. Γιατί έτσι διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή το πολιτικό παιχνίδι στη χώρα μας. Όλη αυτή η συζήτηση ξεκινάει από τις τοπικές και τις νομαρχιακές οργανώσεις. Σας ρωτάω γιατί στο ρεπορτάζ, στο παρελθόν, έχω διαβάσει, ας πούμε, ότι υπήρχαν και φαινόμενα, ακόμη και αυτό που λέμε face control στις τοπικές οργανώσεις. Κακά τα ψέματα, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που βάζουμε αυτό το στόχο του ανοίγματος, το είχαμε θέσει και στο παρελθόν, φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένες αντιστάσεις. Φαντάζομαι καλοπροαίρετες από ανθρώπους που μπορεί να ανησυχούν, όπως είπατε, ότι μπορεί να χάσουμε την αριστερή μας ταυτότητα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχουν 6 σημεία στα οποία ομόφωνα συμφώνησε η πολιτική γραμματεία να συνδυάσουμε αυτό το άνοιγμα με νέες μορφές. Πρώτα-πρώτα τα όργανα να διευρυνθούν και να έχουμε μαζί με τα εκλεγμένα όργανα της Κεντρικής Επιτροπής και τους συναγωνιστές μας που προέρχονται από την Προοδευτική Συμμαχία, να γίνονται κοινές συνεδριάσεις όσο προχωρούμε προς το συνέδριο και κυρίως το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο που έχουμε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να αξιοποιηθεί σε μεγάλες συγκεντρώσεις που θα απευθύνει αυτό το πλατή κάλεσμα και μετά που θα καταλήγουν σε οργανωτικά αποκρισταλώματα, όπως λέγαμε παλιά στη γλώσσα της αριστεράς, δηλαδή εγγραφή νέων μελών που δεν θα θέλουν να είναι απλώς νούμερα ή like σε ένα εικονικό κόμμα, αλλά θα θέλουν να συζητούν τη γραμμή του κόμματος, να τις συναποφασίζουν και να την εκτελούν. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν εν έτη 2019 είναι και πολύ δημοφιλές προς κάποιον να πηγαίνει αυτό που λέγατε παλιά στην κόβα του για να συνδιαμορφώνει τη γραμμή. Απ' τη μια δεν θέλετε like δηλαδή, απ' την άλλη δεν ξέρω αν ο άλλος μπορεί μια ή δύο φορές μήνα να δίνει ένα απόγευμά του για να... Απόλυτο δίκιο έχετε. Ένας από τους τρόπους που... από τα μεγάλα θέματα που έχουμε για να κάνουμε ελκυστικό το νέο ΣΥΡΙΖΑ είναι να ξεπεράσουμε πράγματι προβλήματα τέτοιων σκληρώσεων που αντιμετωπίζουν όλα τα κόμματα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Έχουμε όμως δείγματα της ενεργού αριστεράς στη Μεγάλη Βρετανία κυρίως, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη νέα σοσιαλιστική αριστερά που εκεί αναδεικνύεται, που δείχνουν πώς μπορεί να υπάρχει ένας συνδυασμός των μέσων της νέας τεχνολογίας, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, χωρίς αυτά να θεοποιούνται,
Παράλληλα με τις παραδοσιακές μορφές της συλλογικής λειτουργίας και συζήτησης της αριστεράς. Έχετε πει 2-3 φορές, τέλος πάντων, έχετε περιγράψει ότι το μεγάλο ατού του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν έχετε άδικο εδώ που τα λέμε, είναι ο κύριος Τσίπρας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αφού θέλετε να μπει μπροστά ο κύριος Τσίπρας για να εγγραφούν νέα μέλη, για να αποκτήσετε πάλι μια δυναμική κλπ. Αν αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμη και με μια εκλογή προέδρου από τη βάση. Έχω ακούσει πολλές απόψεις. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν είναι της παρούσης, αλλά αν κατάλαβα καλά, δεν το έχει κλείσει και εντελώς το θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι από τα θέματα που έχει συζητηθεί εκτενώς και έχει αποφασιστεί έτσι ή αλλιώς. Εσείς τι λέτε, θα ήταν, ας πούμε, ένα κίνητρο να πάει να γραφτεί κάποιος μέλος, το να πάει να ψηφίσει Τσίπρα? Εγώ θα σας πω ότι δεν θα ήθελα να επαναλάβουμε πρακτικές όπως αυτές της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, που απλώς η συμμετοχή του στην εκλογή του Προέδρου του κόμματος συνιστούσε τη μοναδική συμμετοχή του στο κομματικό γίγνεσθε. Από την άλλη μεριά, δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην μπορούσε συμπληρωματικά με όλα τα άλλα που σας είπα να χρησιμοποιηθεί και αυτή η μορφή. Το θεωρώ σχετικά δευτερεύον ζήτημα, όχι πρωτεύον. Ποιο είναι το βασικό θέμα? Να μπορέσουμε να γίνουμε πιο ελκυστικοί στους ανθρώπους οποίους απευθυνόμαστε, χωρίς να τους υποσχόμαστε ότι θα γίνουμε μεσίες και σωτήρες. Γιατί το έχει πει ο Σημάκης Πανσέλινος με πολύ καλό τρόπο, η σωτηρία είναι επικερδής επιχείρηση μόνο για το σωτήρα. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και αυτό που θέλουμε να τους κάνουμε είναι να ασχολούνται με τις αποθέσεις που τους αφορούν, την Vita Activa που λέγανε οι Λατίνοι, και να είναι ενεργοί πολίτες. Σε σχέση με όσα ακούσατε και όσα δεν ακούσατε από τον κύριο Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο. Μα ακόμα ίσως σημαντικότερα από αυτά που είπε είναι αυτά που δεν είπε. Όπως? Δεν αναφέρομαι τόσο πολύ κυρίως στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Εκεί είναι κραυγαλαία η αντίφαση ανάμεσα στην προδοσία και τη μειοδοσία. Και τώρα να κοιτάξουμε τον brand name των προϊόντων. Πάντως και ο κύριος Δένδιας είπε σήμερα ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι, λέει, επιζήμια, αλλά όχι προδοτική. Έτσι είπε. Σας θυμίζω όμως, το θυμόσαστε καλά, ότι είχαμε επώνυμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μιλούσαν για μειοδοσία. Μου έρχονται πρόχειρα στο μυαλό ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γκιουλέκας. Είχαμε πρώην πρωθυπουργοί. Ο κύριος Σαμαράς. Προφανώς. Αλλά είχαμε και ανθρώπους που είχαν μιλήσει για προδοσία. Ο κύριος Κασαπίδης, ο οποίος είναι τώρα περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Και εκεί ακριβώς έγινε τη μεγάλη αντίφαση. Ναι. Δεν μπορείς να μιλάς για προδοσία, για μειοδοσία. Ουσιαστικά να κλείνεις το μάτι στους ανθρώπους που κατέβαιναν στα συλλαλητήρια γιατί πίστευαν σε αυτές τις κουβέντες. Και τώρα να λες ότι μια υπογραμμένη συμφωνία, από αυτήν δεν μπορούμε να αποστούμε. Μα ήταν, αν ήταν προδοσία, θα αρκούσαν οι τυπικοί λόγοι του διεθνούς δικαίου να την εφαρμόσουν? Προφανώς. Εδώ πρόκειται για μια δημαγωγία της Νέας Δημοκρατίας στο προηγούμενο διάστημα, που εγώ χειροκροτώ το ότι διαφοροποιήθηκε από αυτήν, αλλά που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και ασχολίαστη, κυρίως απέναντι στους ανθρώπους που έδωσαν βάση σε αυτήν. Κυρίως όμως όταν είπα σε αυτά που δεν είπε, αναφερόμουν σε μια προσπάθεια να εξοραίσει την κατεύθυνση των εξαγγελιών του. Εμφανίστηκε σαν προστάτης των μη προνομιούχων. Θυμόσαστε τον Αντρέα. Νομίζω θα τρίζουν τα κόκαλά του εκεί που βρίσκεται. Ακριβώς επειδή στην πραγματικότητα υιοθετεί το σύνολο των προτάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όχι μόνο στα εργασιακά, αλλά και στον τρόπο που βλέπει την ανάπτυξη. Αντί να μιλήσει για απορρίθμιση, που είναι η αγαπημένη λέξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μίλησε εναντίον της υπερρύθμισης. Ουσιαστικά με έναν τρόπο, θα έλεγα, οργουελιανής διπλολαλιάς, υποστήριξε την ουσία των πρακτικών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι να μην έχουν οι εργαζόμενοι πολλά δικαιώματα, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θεωρεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι θα έχουμε ευελιξία στην αγορά εργασίας και άρα μεγαλύτερη ανάπτυξη, χωρίς να τολμήσει να το πει και ευθέως. Γιατί προφανώς με αυτόν τον τρόπο θα απογύμνωνε και θα έδειχνε σε όλους την ταξικότητα της πολιτικής που εφαρμόζει. Ακριβώς όμως επειδή ο κύριος Βρούτσης δεν έχει τέτοιες αναστολές, κατέδεσε τροπολογία, θυμόσαστε, για να πάρει πίσω τις προστατευτικές διατάξεις που είχαμε και για την δικαιολογημένη απόλυση. Και για τους εργολάβους. Και κυρίως για τους εργολάβους που είναι το κλειδί, το οποίο οδήγησε το σύνολο της αντιπολίτευσης να εγκαταλείψει τη Βουλή. Και όταν μιλούσα προηγουμένως για μηντιακή υπεροπλία, αναφερόμουν τέτοια συμβάντα που δεν έχουν ξανασυμβεί, ουσιαστικά πέρασαν στα ψηλά. Κανείς δεν ασχολήθηκε με το γιατί έφυγε όλη η αντιπολίτευση. Ακόμα και το Κινάλ που μερικά στελέχη του αληθόρεζαν μέχρι πριν από λίγο καιρό προς τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έφυγε η Μέρα 25. Γιατί έφυγε ακόμα και η Ελληνική Λύση που φλερτάρει προφανώς προς τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ήταν τόσο κραυγαλαία η παραβίαση και του κοινοβουλευτικού τύπου, μια τροπολογία που έρχεται 5 λεπτά πριν κλείσει η Βουλή, αλλά και κυρίως η ουσία της ρύθμισης.
Και το χειρότερο, η μεγάλη υποκρισία, και εκεί δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τον υποκριτικό ισχυρισμό του κ. Βρούτση, ότι τάχα κατάργησε την ανάγκη να αιτιολογούν οι εργαζόμενοι γιατί απολύουν, οι εργοδότες γιατί απολύουν τους εργαζομένους τους, γιατί τάχα αυτό θα οδηγούσε σε φακέλωμα των εργαζομένων. Ναι. Όμως ο κ. Βρούτσης, ας πούμε, κάνει ακριβότερες τις έξτρα ώρες που δουλεύουν όσοι είναι μερικώς απασχολούμενοι. Αυτό είναι ένα μέτρο, ένα αντικίνητρο προς τους εργοδότες να παίρνουν ανθρώπους με μερική απασχόληση. Είναι προμοτάρει την πλήρη απασχόληση. Αυτό θα το θεωρούσα και εγώ ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο, αρκεί να συνοδευτεί από τους αναγκαίους ελέγχους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να έχει πραγματική εφαρμογή. Γιατί πράγματι, οτιδήποτε θεσπίζεται, ακόμα και μια θετική διάταξη σαν αυτή που περιγράφεται, για να μπορέσει να έχει πραγματική ο αντίκτυπος στην αγορά εργασίας, πρέπει να εφαρμοστεί. Και εκεί τα πρώτα δείγματα. Πάντως, μια τέτοια διάταξη, πώς κουμπώνει με αυτό που λέτε εσείς, ότι θέλει να εφαρμόσει η ατζέντα Δουνουτού, να κάνει απορρίθμιση στα εργασιακά κτλ. Να κάνει ακριβότερες τις έξτρα ώρες απασχόληση για να αναγκάζει τους εργοδότες να παίρνουν ανθρώπους με πλήρη απασχόληση. Γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να μεταμφιαστεί, να ψημιθιαστεί η γυμνή αυτή αντεργατική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αν βάλετε το σύνολο των εξαγγελιών του κ. Βρούτση, την προσπάθεια να γίνει πιο δύσκολη η απεργία, την δυνατότητα στην πραγματικότητα, εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο φακελώματος μέσω του ότι θα ψηφίζουν ηλεκτρονικά οι εργαζόμενοι για την απεργία. Αν βάλετε το άλλο σενάριο, ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που τώρα ουσιαστικά προσπαθούν να ξαναεφαρμοστούν μετά από αυτό το τεράστιο πάγωμα της μνημονιακής δεκαετίας, θα έχουν εξαιρέσεις και εξαιρέσεις τέτοιες που δύσκολα θα μπορούν να ελεγχθούν. Όλα αυτά δείχνουν ένα σαφώς νεοφιλελεύθερο στίγμα. Από εκεί και μετά, εμείς, αν υπάρχει μια θετική ρύθμιση, προφανώς θα την υποστηρίζουμε. Χωρίς όμως να πάβουμε να ασκούμε κριτική σε αυτό που αποτελεί την ουσία και το κεντρικό προσανατολισμό της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κατρούγκαλ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ.